Μία εβδομάδα πριν να ανοίξουν και πάλι τα καταστήματά τους για να δραστηριοποιούνται όμως σε μια καθημερινότητα με πολλές ιδιομορφίες, οι επαγγελματίες της εστίασης στο Ρέθυμνος και εγγραφούν με μελανά χρώματα στην κάμερα της Κρήτη TV την πορεία της φετινής περίοδου. Όπως τονίζουν, όλοι θα κινηθούν σε χαρτογράφητα ύδατα λόγω πανδημίας, παρά το ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πελάτες τους. Θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Το κάθε τι που διαχειριζόμαστε πλέον των προϋποθέσεων και των υποδείξεων εκ μέρους των επιτροπών, θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε και με περίσσευμα ατομικής ευθύνης. Θα βάζουμε τη δικιά μας πινελιά και προϋπόθεση των κανόνων εκείνων που προϋποθέτουν υγεία. Στο Ρέθυμνο, σχεδόν το 70% των καταστημάτων εστίασης δεν αναμένεται να ανεβάσει τα ρολά του από την ερχόμενη Δευτέρα, και αυτό διότι το πελατολόγιο του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άνοιγμα των μεγάλων εποχιακών ξενοδοχείων. Έτσι, ταβέρνες ως επιτοπλίστων που λειτουργούν στην παλιά πόλη, το ενετικό λιμάνι, στα Περβόγια, τα Μισήρια αλλά και τον Πλεδενιά μεταθέτουν το άνοιγμά τους περίπου για τα μέσα Ιουνίου. Αν ανοίξουν και δεν έχει κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί εξαρτούνται πάρα πολύ από τα ξενοδοχεία και από τις πτήσεις. Τα ξενοδοχεία δεν θα έχουν ανοίξει, δουλεύουν μόνο με τουρίστες. Θα περιμένουν λοιπόν να δουν τι θα κάνουν, να δουν αρχές του Ιούνιου ή μέχρι τις 15 του Ιούνιου τι κόσμο θα έρθει, ποια είναι τα δεδομένα τα τουριστικά μέχρι εκείνη τη στιγμή, και μετά θα ανοίξουν τα καταστήματά τους. Όταν είχαμε βγει και είχαμε πει ότι κινδυνεύουν να χαθούν οι μισές θέσεις εργασίας, δηλαδή σχεδόν 300.000 εργαζόμενοι από τους 600 που είμαστε συνολικά, τότε η κυβέρνηση και οι εργοδοτικοί φορείς είχαν πέσει πάνω να μας φάνε, λέγοντάς μας ότι τρομοκρατούμε, ότι σπίρνουμε τον πανικό. Τώρα βέβαια έχουν έρθει όλοι στα λόγια μας, μας απαληθεύουν. Ήδη ο ΣΕΤΕ βγήκε και είπε ότι αν καταφέρουμε και σώσουμε το 25% τη σεζόν της περσινής, θα είναι θαύμα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά μετέωροι. Σε πρώτη φάση, οι επαγγελματίες εστίασης που θα ανοίξουν στις 25 Μαΐου δεν θα προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις εργαζομένων, ενώ ανάλογα με την κίνηση που θα υπάρξει στις επόμενες εβδομάδες, θα αποφασίσουν το ενδεχόμενο νέων προσλήψεων. Εμείς δεν θα κάνουμε προσλήψεις. Θα πάρουμε αυτούς που έχουμε ήδη, θα δουλέψουμε δηλαδή όσο μπορούμε κατά ιδίαν προσωπικό, μέσα από την οικογένειά μας και με δικούς μας ανθρώπους για λίγες ημέρες, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα πετύχουν την επαναπρόσληψη 1η Ιουλίου να συνεχίζουν να επιδοτούνται με το επίδομα ανεργίας μέχρι να πετύχουν την επαναπρόσληψη. Για αυτούς που θα μείνουν εκτός εργασίας, κύριε Σαχίνη, πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση ανεργίας μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Και μη σας τρομάζει η χρονική διάρκεια που βάζουμε, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, είναι 400 ευρώ το επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, παρελθόν θα αποτελούν πλέον και τα όσα γνωρίζαμε μέχρι και πριν την καραντίνα σε ό,τι αφορά την ίδια τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, αφού πλέον οι αλλαγές που θα υπάρξουν δεν θα αφήνουν κανένα περιθώριο στους πελάτες να ξεχάσουν πως ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας. Δεν θα έχουμε στρωμένα τραπέζια. Θα πρέπει να απολυμαίνεται το κάθε τραπέζι την ώρα που θα καθίσει ο πελάτης, και αφού εκείνος έχει ως προϋπόθεση λάβει το αντισηπτικό κατά την είσοδό του στο κατάστημα, θα πρέπει να στρωθεί ένα τραπεζομάντιλο μίας χρήσεως, να δοθούν τα μαχαιροπύρουνα, το πιάτο, η πετσέτα, το ποτήρι, το κάθε τι με σεβασμό προϋποθέσεων υγείας, δηλαδή θα σκουπίζονται παρουσία του. Αξιολογώντας οι επαγγελματίες του κλάδου τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της κυβέρνησης ως προς τα μέτρα στήριξης, τονίζουν πως αρκετοί δεν πρόκειται να κάνουν χρήση αυτών, τουλάχιστον μέχρι να διαπιστώσουν ποια θα είναι η πορεία που θα καταγράψει η φετινή τουριστική περίοδος.